Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα νέο βιντεάκι μαγειρικής στο κανάλι μου. Στο σημερινό βιντεάκι θα μοιραστώ μαζί σας 5 συνταγές για σούπες που κάνω πάρα πολύ συχνά τη χειμερινή περίοδο. Τώρα λοιπόν που επιτέλους ξεκίνησαν τα κρύα ή τέλος πάντων θα ξεκινήσουν πάρα πολύ σύντομα, είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Πανεύκολη σούπα με γεμάτη γεύση για όσους αγαπάνε τον μπρόκολο όπως και εγώ. Τα υλικά που θα χρειαστείτε είναι τα εξής. Γύρω στα 750 γραμμάρια μπρόκολο, 3 κούπες ζωμό λαχανικών, 2 κούπες γάλα, μισό κουταλάκι τριμμένο μοσχοκάριδο, λίγο ελαιόλαδο, μία σκελίδα σκόρδο ή λίγη σκόνη σκόρδου, λίγη παρμεζάνα, αλάτι και πιπέρι. Βάζουμε σε μία βαθιά κατσαρόλα νερό να βράσει και κόβουμε τον μπρόκολό μας σε μικρότερα κομμάτια. Το πλένουμε πολύ καλά και το ζεματίζουμε για 2 με 3 λεπτά. Αφαιρούμε από την κατσαρόλα και όταν τα έχουμε ζεματίσει όλα, φτιάχνουμε το ζωμό λαχανικών. Ρίχνουμε το βραστό νερό μας στην κατσαρόλα και προσθέτουμε 2 με 3 σκύβους λαχανικών, ανάλογα με το πόσο αλμυρή θέλουμε τη σούπα μας. Μόλις πάρει βράση το νερό μας, ανακατεύουμε καλά να λιώσουν οι κύβοι και βάζουμε τα μπρόκολά μας να βράσουν μέσα στο ζωμό. Μόλις πάρει και πάλι την πρώτη βράση, χαμηλώνουμε τη φωτιά και το αφήνουμε να σιγοβράσει για περίπου μισή ώρα μέχρι να μαλακώσουν καλά τα μπρόκολα. Παράλληλα, σε ένα μπρίκι ή σε ένα μικρό κατσαρολάκι, βάζουμε το γάλα μας να ζεσταθεί. Ρίχνουμε το γάλα μας μέσα στην κατσαρόλα και με ένα ραβδομπλέντερ πολυτοποιούμε τα μπρόκολα μέχρι να ενοποιηθούν καλά τα υλικά και να έχουμε μία βελουτέ υφή. Δοκιμάζουμε τη σούπα μας για το αλάτι και αν χρειαστεί προσθέτουμε κι άλλο. Προσθέτουμε επίσης το σκόρδο, το μοσχοκάριδο, το λάδι και λίγη παρμεζάνα. Ανακατεύουμε καλά και σερβίρουμε. Ρίχνουμε από πάνω λίγη ακόμα παρμεζάνα και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και έτοιμη. Μπορείτε επίσης να τη σερβίρετε με ψιλοκομμένο και τσιγαρισμένο μπέικον και λίγα σπιτικά ή μη κρουτών. Μία από τις αγαπημένες μου σούπες που όπως θα δείτε τη μαγειρέψαμε μαζί με τη μαμά μου. Τα υλικά που θα χρειαστείτε είναι τα εξής. 1,5 κιλό μοσχαρίσιο κρέας, ένα μεγάλο ψιλοκομμένο κρεμμύδι, 1 με 2 πατάτες, 1 με 2 καρότα, 1 με 1,5 κιλό λάχανο, λίγο μαϊντανό, λίγο σέλινο, χυμό ντομάτας ή πελτέ ντομάτας αν το προτιμάτε, αλάτι και πιπέρι. Αρχικά ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι μας και αν χρειάζεται κόβουμε το κρέας μας σε μικρότερα κομμάτια. Σε μία πλατιά κατσαρόλα βάζουμε αρκετό λάδι και σοτάρουμε το κρέας μας σε δόσεις. Μόλις τελειώσουμε με το κρέας μας, στην ίδια κατσαρόλα τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι μας. Όταν το κρεμμύδι είναι έτοιμο, βάζουμε και πάλι στην κατσαρόλα μας το κρέας, προσθέτουμε λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι και τη βάζουμε σε χαμηλή φωτιά με κλειστό καπάκι να ψηθεί το κρέας μας για περίπου μία ώρα. Καθαρίζουμε τις πατάτες και τα καρότα μας και τα ψιλοκόβουμε σε κυβάκια. Κόβουμε το λάχανο σε μικρά κομμάτια και το πλένουμε. Ψιλοκόβουμε επίσης και το μαϊντανό αλλά και το σελινό μας. Γεμίζουμε μία μεγάλη και βαθιά κατσαρόλα κατά το 1 τρίτο της με νερό και το βάζουμε να βράσει. Προσθέτουμε σε αυτήν είτε αλάτι είτε κύβους βοδινού ή λαχανικών, ό,τι προτιμάμε. Μόλις βράσει ρίχνουμε τις πατάτες, τα καρότα, το λάχανο, το μαϊντανό και το σέλινο. Τα αφήνουμε να βράσουν και να μαλακώσουν τα λαχανικά μας για περίπου 20 με 30 λεπτά και στη συνέχεια ρίχνουμε το περιεχόμενο της κατσαρόλας με το κρέας μέσα σε αυτήν με τα λαχανικά.
Προσθέτουμε 1-2 συσκευασίες χυμό ντομάτας ή εναλλακτικά πελτέα αν το προτιμάμε και συνεχίζουμε για λίγο ακόμα το βράσιμο. Στο τέλος, αν θέλουμε το ζουμί να είναι πιο χυλωμένο, μπορούμε προαιρετικά να ρίξουμε σε ένα μικρό κατσαρολάκι λίγο λάδι με 2 κοφτές κουταλιές αλεύρι για όλες τις χρήσεις και να το σοτάρουμε ελαφρά μέχρι να γίνει ομοιόμορφο το μείγμα και να μην έχει βόλους. Προσθέτουμε σιγά σιγά λίγο από το νερό της σούπας μας μέσα στο κατσαρολάκι με το αλεύρι, όπως θα κάναμε με το αυγολέμονο, και μετά το ρίχνουμε όλο μαζί πίσω στη σούπα. Ανακατεύουμε καλά και σερβίρουμε. Αν θέλουμε, προσθέτουμε στο σερβίρισμα λεμόνι ή και φρέσκο μαϊντανό. Νόστιμη σούπα με γεμάτη γεύση που θα σας κρατήσει χορτά τους για ώρες. Τα υλικά που θα χρειαστείτε είναι τα εξής: 500 γραμμάρια κάστανα βρασμένα, 500 γραμμάρια λευκά μανιτάρια, ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, λίγο ελαιόλαδο, μία κούπα λευκό κρασί, μία κούπα γάλα, μισό λίτρο ζεστό νερό, αλάτι και πιπέρι. Για τη συγκεκριμένη συνταγή θα χρησιμοποιήσω έτοιμα βρασμένα κάστανα, αλλά αν θέλετε μπορείτε φυσικά να βράσετε και να καθαρίσετε φρέσκα. Αρχικά καθαρίζω τα μανιτάρια μου, ξεφλουδίζοντάς τα. Τα κόβω σε μικρότερα κομμάτια για να χωράνε καλύτερα στην κατσαρόλα, αλλά μπορείτε να τα αφήσετε και ολόκληρα αν θέλετε. Ψιλοκόβω επίσης το κρεμμύδι και το σκόρδο. Σε μία βαθιά κατσαρόλα σοτάρουμε το κρεμμύδι μας σε λίγο ελαιόλαδο. Ρίχνουμε μέσα τα μανιτάρια και σοτάρουμε λίγο ακόμα μέχρι να μικρύνουν αισθητά. Άλλα το πιπερώνουμε και ανακατεύουμε καλά. Συνεχίζουμε με το σκόρδο μας και σοτάρουμε για ένα λεπτό ακόμα. Σβήνουμε με το κρασί μας. Προσθέτουμε τα βρασμένα κάστανα και το ζεστό νερό και τα αφήνουμε να σιγοβράσουν για μισή περίπου ώρα. Σε ένα μπρίκι ή ένα μικρό κατσαρολάκι βάζουμε το γάλα μας να ζεσταθεί. Προσθέτουμε το γάλα μας στην κατσαρόλα και αφαιρούμε από τη φωτιά. Με ένα ραβδομπλέντερ πολυτοποιούμε τη σούπα μας για να γίνει βελουτέ και να ενοποιηθούν καλά τα υλικά μας. Αν είναι πολύ πικτή για τα γούστα μας, προσθέτουμε λίγο βραστό νεράκι και λίγο αλατάκι. Σερβίρουμε με λίγη τριμμένη παρμεζάνα ή λίγο ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι και προαιρετικά λίγο ελαιόλαδο. Μία άκρως χειμερινή σούπα που μπορεί να σερβιριστεί είτε ως πρώτο πιάτο σε κάποιο τραπέζι, είτε ως κυρίως γεύμα με την προσθήκη της πατάτας που την κάνει πιο χορταστική και γεμάτη σε γεύση. Τα υλικά που θα χρειαστείτε είναι τα εξής: γύρω στο 1,5 κιλό κρεμμύδια, μία μεγάλη πατάτα, λίγο λάδι, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 1 με 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο, 8 κούπες ζωμό, μισή κούπα λευκό κρασί, 2 κουτάλια της σούπας κονιάκ και προαιρετικά συνοδεύουμε με 1 μπαγκέτα ψωμί, τριμμένο τυρί της επιλογής σας και λίγη παρμεζάνα τριμμένη. Ξεκινάμε καθαρίζοντας την πατάτα μας και κόβοντάς τη σε κυβάκια. Αν δεν επιθυμείτε να βάλετε πατάτα, μπορείτε να την παραλείψετε εντελώς. Καθαρίζουμε και ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια μας σε λωρίδες.
ψιλοκόβουμε το σκόρδο μας. Σε μία μεγάλη και βαθιά κατσαρόλα ρίχνουμε λίγο λάδι και το βάζουμε σε μεσαία φωτιά. Προσθέτουμε τα κρεμμύδια μας και ανακατέουμε καλά να καλυφθούν με το λάδι. Ψήνουμε τα κρεμμύδια μας για 15 με 20 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά για να μην μας κολλήσουν. Αυξάνουμε την ένταση στο δυνατό και προσθέτουμε λίγο ακόμα λάδι γύρω στο ένα κουτάλι της σούπας και το βούτυρο και ανακατεύουμε καλά. Ψήνουμε για 20 με 40 λεπτά, ανακατεύοντας τακτικά, μέχρι τα κρεμμύδια μας να αρχίσουν να παίρνουν χρώμα και να γίνονται καφέ. Κόβουμε την μπαγκέτα μας σε διαγώνιες φέτες, πάχους περίπου 2 με 3 εκατοστών. Με τη βοήθεια ενός πινέλου, αλείφουμε την επιφάνειά τους και από τις δύο πλευρές με ελαιόλαδο. Βάζουμε τις φέτες μας σε ένα ταψί μέσα στο οποίο έχουμε στρώσει προηγουμένως αντικολλητικό χαρτί. Όταν τα κρεμμύδια μας είναι έτοιμα, ρίχνουμε από πάνω τη ζάχαρη και το αλάτι και συνεχίζουμε το ψήσιμο για 10 με 15 λεπτά ακόμα. Σε ένα σκεύος ετοιμάζουμε το αζωμό που θα χρειαστούμε. Χρησιμοποιούμε 3 με 6 κύβους λαχανικών ή βοδινού ή ένα συνδυασμό αυτών, ρίχνουμε από πάνω βραστό νερό και ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθούν τελείως. Μόλις τα κρεμμύδια μας είναι έτοιμα, προσθέτουμε το σκόρδο και σοτάρουμε για ένα περίπου λεπτό. Σβήνουμε με το λευκό κρασί. Προσθέτουμε την πατάτα μας, σοτάρουμε για ένα λεπτό και στη συνέχεια ρίχνουμε το ζωμό μας. Βράζουμε για μερικά λεπτά σε δυνατή ένταση, χαμηλώνουμε ελαφρώς τη φωτιά και το αφήνουμε να σιγοβράσει για 30 περίπου λεπτά μέχρι να ψηθεί τελείως και η πατάτα μας. Εν τω μεταξύ, προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 220 βαθμούς και όταν είναι έτοιμος, βάζουμε το ταψί με το ψωμί μας στο φούρνο, τοποθετώντας το σε ψηλή θέση και το ψήνουμε για 5 με 6 λεπτά περίπου στο γκριλ μέχρι να πάρει χρώμα. Αφαιρούμε, γυρίζουμε το ψωμάκι μας από την άλλη πλευρά και προσθέτουμε το τριμμένο τυρί και την παρμεζάνα. Ψήνουμε για μερικά ακόμα λεπτάκια μέχρι να ροδίσει η επιφάνειά τους, με προσοχή μη μας καούν από το γκριλ. Δοκιμάζουμε τη σούπα μας και προσθέτουμε αν θέλουμε λίγο ακόμα αλάτι και φρισκοτριμμένο πιπέρι. Τέλος, προσθέτουμε και το κονιάκ. Μόλις η σούπα μας είναι έτοιμη, σερβίρουμε σε ένα βαθύ μπολ, βάζοντας προαιρετικά από πάνω τη φέτα ψωμιού με το λιωμένο τυρί. Ό,τι πρέπει για μια κρύα χειμερινή ημέρα. Μια πανεύκολη σούπα για τους λάτρεις του παντζαριού που έχει πολλά κοινά στοιχεία με τη λατρεμένη μου κολοκυθό σούπα βελουτέ που σας την έχω κάνει σε ξεχωριστό βιντεάκι. Τα υλικά που θα χρειαστείτε είναι τα εξής: 1 με 2 πατάτες, 3 με 4 καρότα, 1 μεσαίο κρεμμύδι, 4 με 5 παντζάρια, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 λίτρο ζωμό λαχανικών, λίγο λάδι, λίγο γιαούρτι και λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο για το σερβίρισμα. Καθαρίζουμε και πλένουμε τα λαχανικά μας. Κόβουμε το καρότο και την πατάτα μας σε μικρά κομμάτια. Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο μας. Βάζουμε 1 λίτρο νερό να βράζει.
Σε μία βαθιά κατσαρόλα βάζουμε λίγο λάδι σε δυνατή φωτιά και τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι μας. Σε ένα βαθύ σκεύος ετοιμάζουμε το ζωμό μας βάζοντας 1 λίτρο βραστό νερό και 1-2 κύβους ή σκόνη λαχανικών. Ανακατεύουμε καλά. Ρίχνουμε τα καρότα και τις πατάτες στην κατσαρόλα μας και σοτάρουμε ελαφρά. Αν επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε φρέσκα παντζάρια, τα σοτάρουμε μαζί με τις πατάτες και τα καρότα μας. Συνεχίζουμε σοτάροντας ελαφρώς και το σκόρδο μας. Ρίχνουμε το ζωμό μας και ανακατεύουμε καλά. Αφού πάρει την πρώτη βράση, χαμηλώνουμε τη φωτιά και το αφήνουμε να σιγοβράσει μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά μας. Και ψιλοκόβουμε το μεϊντανό μας. Μόλις τα λαχανικά μας είναι έτοιμα, ρίχνουμε στη σούπα και τα παντζάρια μας με προσοχή γιατί λερώνουν. Τα αφήνουμε ένα περίπου λεπτό μέσα και κατεβάζουμε από τη φωτιά. Πολτοποιούμε με τη βοήθεια ενός ραβδομπλέντερ μέχρι να ενωθούν καλά τα υλικά μας. Δοκιμάζουμε να δούμε αν είναι καλή στο αλάτι και προσθέτουμε ό,τι άλλο μπαχαρικό θέλουμε μέσα και σε περίπτωση που τη θέλουμε λιγότερο πηχτή και λίγο βραστό νερό. Εγώ πρόσθεσα κλασικά. Λίγο αλάτι, πιπέρι, ελάχιστο κουρκουμά και πάπρικα, λίγο σκορδοκόμι σε σκόνη και τέλος λίγο τζίντζερ σε σκόνη. Ανακατεύουμε καλά και προσθέτουμε προαιρετικά λίγη τριμμένη παρμεζάνα που προσωπικά μου αρέσει να βάζω σε όλες τις βελουτές σούπες μου. Σερβίρουμε με προσοχή σε ένα βαθύ μπολ. Και ρίχνουμε από πάνω 1-2 κουταλιές γιαούρτι και λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο. Λοιπόν, το σημερινό μας βιντεάκι, κάτω από το βίντεο στο κουτί της περιγραφής θα σας αφήσω όλα τα links με όλες τις σούπες που έχω κάνει σε διαφορετικά βιντεάκια, σε περίπτωση που θέλετε να τις δοκιμάσετε. Ελπίζω να σας άρεσαν οι προτάσεις μου, αν τις δοκιμάσετε θα χαρώ πάρα πολύ να μου στείλετε ένα μήνυμα και να μου πείτε πώς σας φάνηκαν. Και εμείς θα τα πούμε όπως πάντα την επόμενη Πέμπτη με ένα νέο vlog. Μέχρι τότε να είστε καλά, φιλάκια πολλά από μένα. Γεια σας!